Φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο του AGM Voice 107,5 το Στέλιο Κρασανάκη, τον καλλιτεχνικό διευθυντή και συνιδρυτή του Φεστιβάλ Νάξου, και έχουμε και τον Μιχάλη Καλογεράκη, τους οποίους και καλωσορίζω στην εκπομπή μας, στο AGM Voice. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Βρίσκεστε εδώ λοιπόν διότι θα έχουμε την παράσταση Ποιητικά να κατοικεί ο άνθρωπος, κύριε Κρασανάκη. Και πρόκειται, μιλήστε μας εσείς για αυτή την παράσταση, ας μην πω εγώ περισσότερα λόγια. Κοιτάξτε, η παράσταση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο του θεσμού «Όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός», που είναι του Υπουργείου Πολιτισμού, και είναι η τέταρτη χρονιά που γίνεται αυτό το πρόγραμμα. Ξεκίνησε το 2020 μέσα στην πανδημία. Είχε αυτή την πολύ καλή ιδέα, νομίζω, το Υπουργείο Πολιτισμού να δημιουργήσει παραστάσεις σε χώρους αρχαιολογικούς και μνημεία, ώστε να μπορέσουν οι καλλιτέχνες να εργαστούν και σε χώρους που δεν ήταν απαγορευτικοί λόγω του κορονοϊού. Mm-hmm. Αυτό από ό,τι φαίνεται τίνει να γίνει θεσμός, θα παραμείνει, και κάθε χρόνο υπάρχει μια συγκεκριμένη θεματική. Πέρυσι, ας πούμε, ήταν για την μικρασιατική καταστροφή. Εφέτος, θα έλεγα και λίγο προφητικά, αν και αυτό είναι ένα θέμα που είναι κλασικό πια, το θέμα του περιβάλλοντος, το θέμα είναι η κλιματική κρίση και η προστασία του περιβάλλοντος. Έτσι λοιπόν εγκρίθηκαν 70 εκδηλώσεις σε ισάριθμους μνημιακούς χώρους, πέρα από αυτούς που λειτουργούσαν τα προηγούμενα χρόνια. Δημιουργήθηκαν άλλοι 25 φέτος αρχαιολογικοί και χώροι μνημείων. Πολύ μέσα ωραία. Σε αυτούς εντάχθηκε και ο πύργος Μπαζέου, και εκεί εγκρίθηκε αυτή η παράσταση «Ποιητικά να κατοικεί ο άνθρωπος», όπου είναι θα την παρουσιάσουμε αύριο και μεθαύριο. Είναι με Παρασκευή ελεύθερη, και Σάββατο το βράδυ, ναι, ναι. Με ελεύθερη είσοδο. Είναι με ελεύθερη είσοδο, ο θεσμός αυτός έχει, mm-hmm. Είναι του Υπουργείου Πολιτισμού, χρηματοδοτείται από εκεί. Και θα έλεγα ότι έρθει σε μια καλή στιγμή μια τέτοια παράσταση, γιατί βλέπετε το τελευταίο διάστημα, ζούμε όλοι μας και εδώ στην Άξο και στα γειτονικά νησιά, μια ιδιαίτερη κινητικότητα γύρω από την προστασία του περιβάλλοντος. Φυσικά. Έχουν πια οι πολίτες πάρει την τύχη στα χέρια, ναι, τους. Βεβαίως. Και θα έλεγα ότι με το περιβάλλον ισχύει, θα έλεγα, κάτι που εγώ συχνά λέω αυτή τη φράση του Λοϊόλα που την παραφράζω, ας πούμε, δεν είναι ακριβώς έτσι, αλλά ότι όσον αφορά το περιβάλλον, πράξε σαν όλα να εξαρτώνται από εσένα. Mm-hmm. Ενώ την ίδια στιγμή γνωρίζουμε ότι όλα δεν εξαρτώνται από εμάς. Πώς θα συνδεθεί το ποιητικά να κατοικεί ο άνθρωπος με την κλιματική αλλαγή σε ό,τι αφορά την εκδήλωση που θα δούμε? Κοιτάξτε, η λέξη «ποιητικά να κατοικεί ο άνθρωπος» είναι μια φράση παρμένη, είναι μια φράση που έχει χρησιμοποιήσει ο Χέντερλιν, ο ποιητής, ναι, ναι. Και μετά πάνω σε αυτήν την έχει επεξεργαστεί ο φιλόσοφος ο Μάρτιν Χάιντεγκερ. Και όταν αναζητούσαμε έναν τίτλο, σκεφτήκαμε μαζί με τους αδερφούς Καλογεράκη ότι επειδή η παράστασή μας πρόκειται για μια σειρά από μελοποιημένα ποίηματα, πρωτότυπη μελοποίηση που έγινε με αφορμή αυτή την παράσταση, και έτσι έχει μια διπλή έννοια, και την ποίηση που παρουσιάζουμε στην παράσταση, αλλά και πώς μπορούμε να κατοικούμε ένα τόπο ποιητικά, δηλαδή δημιουργικά, με μια συγκεκριμένη αισθητική και άποψη. Και αν θέλετε, μας αντιπροσωπεύει ιδιαίτερα και στο Φεστιβάλ Νάξου. Αυτό είναι, αν θέλετε, και ο άξονας μέσα στον οποίο έχουμε κινηθεί αυτά τα 23 mm-hmm. χρόνια. Mm-hmm. Δηλαδή, από τότε που ξεκινήσαμε, θελήσαμε να κατοικήσουμε ποιητικά αυτό το μνημείο που είναι ο πύργος Μπαζέου. Φυσικά. Και νομίζω μέχρι σήμερα το έτσι έχουμε προχωρήσει. Το έχετε καταφέρει κιόλας. Ναι. Να πάμε όμως και στο Μιχάλη τον Καλογεράκη, ο οποίος δεν είναι με τον αδερφό του, το δίδυμο τον Παντελή, εδώ στο στούντιο. Mm. Δεν μπόρεσε ο Παντελής, είχε δουλειά από ό,τι. Mm, ναι.
μου είπες, Μιχάλη. Θα είναι το στην παράσταση. Ο Μιχάλης και ο Παντελής λοιπόν είναι δύο νέοι μουσικοί από την Κρήτη, μελοποιούν από τα 16 τους χρόνια ποιητικό λόγο και νομίζω ότι είναι οι κατάλληλοι άνθρωποι για αυτή τη βραδιά, για την ποιητικά να κατοικεί ο άνθρωπος. Εμάς μας αφορούσε πάντα το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής, είναι κάτι που μας αφορούσε από πολύ νεαρή ηλικία. Και είναι πολύ μεγάλη μου η χαρά που θα έχουμε το χώρο να τραγουδήσουμε ποίηματα για την κλιματική κρίση, για το τι είναι ο άνθρωπος, πώς συμπεριφέρεται ο άνθρωπος στη φύση, ο άνθρωπος στον άνθρωπο και πώς όλη αυτή η συμπεριφορά τελικώς έρχεται να τιμωρήσει τον άνθρωπο. Είναι πάρα πολύ, χαίρομαι που θα μπορέσουμε να φτιάξουμε αυτό το πλαίσιο, αυτή την παράσταση για να πάρουμε το χρόνο και να μιλήσουμε στους ανθρώπους που θα βιώσουμε παρέα την εμπειρία αυτή της παράστασης, διότι είναι πραγματικά το top θέμα κουβέντας. Το ποιητικά να κατοικεί ο άνθρωπος στην πραγματικότητα έχει να κάνει με το ότι εάν ο άνθρωπος κατοικούσε ποιητικά τη γη, που σημαίνει σεβασμό στη φύση, σεβασμό στον άνθρωπο, να καταλάβει τη ματαιότητα της ύπαρξής του, ότι περνάς, φεύγεις, χάνεσαι, δεν μπορείς να κρατήσεις τίποτα. Και όλη αυτή η κατανάλωση, όλη αυτή η συμπεριφορά του «μου ανήκουν τα πάντα», έχει τις συνέπειές του. Αν ζούσε ποιητικά ο άνθρωπος, δεν θα φτάναμε ως εδώ. Είναι μια μορφή αυτοκαταστροφής. Είναι μια μορφή αυτοκαταστροφής, βέβαια. Και πραγματικά εγώ αναρωτιέμαι, ας πούμε, γιατί ο άνθρωπος θέλει να καταστρέψει τον περίγυρό του, ας πούμε. Βέβαια, όλο αυτό είναι ένα αποτέλεσμα της χωρίς όρια ανάπτυξης. Στα χωρίς όρια ανάπτυξης, στο βωμό του κέρδους, εν πάση περιπτώσει, και οπότε, γενικότερα ναι. Αυτό. Οπότε με κάποια έννοια καλά να πάθουμε. Αυτό, τα πολλά ποίηματα που θα τραγουδήσουμε, που έχω μελοποιήσει εγώ και θα τραγουδήσουμε αύριο, αλλά και που θα απαγγείλουμε δηλαδή διάφορα κείμενα, λένε στην πραγματικότητα αυτό, ότι ο άνθρωπος το επέλεξε αυτό. Το επιλέξαμε. Οι ποιητές το γράφαν από πάντα. Έχουμε ποίηματα μέσα του Νερούδα, του Παύλου Νερούδα, του Φερνάντο Πεσόα, από τη Σαφώ κιόλας, από τον Καρούζο, αλλά και από πιο νέους ποιητές όπως είναι η Ζαχαράτου, που μιλάνε για αυτό. Ότι το χιόνι. Ναι. Είναι πολύ. Είναι πολύ. Ελίτη. Έχουμε πολύ. Ο ποιητής πάντα το έλεγε. Οι επιστήμονες πάντα το λέγανε. Ο άνθρωπος που ήθελε όμως να βγάλει κέρδος χωρίς να σκέφτεται τίποτε άλλο παρά μόνο το κέρδος του, έρχεται η ώρα που καταλαβαίνεις ότι το κέρδος σου είναι άλλο από αυτό που νομίζεις. Ναι, είναι στο ισοζύγιο της ευτυχίας, δηλαδή δεν θα ευτυχήσεις. Έτσι που το πας. Ο λόγος που προσέγγισα τα παιδιά, ναι, όταν έτσι ήθελα να κάνω ήθελα αυτή να την παράσταση, είναι αυτό γιατί τώρα. Ο Μιχάλης κάνει και το μεταπτυχιακό του πανεπιστήμιο πάνω στο περιβάλλον. Ολοκλήρωση των ανθρώπων. Δηλαδή, πέρα από την καλλιτεχνική του πλευρά, είναι και επιστημονικά κοντά σε όλο αυτό, ας πούμε. Και κάτι που εμένα με ενδιαφέρει και όσον αφορά την άλλη μου ιδιότητα που είμαι ψυχίατρος, ναι, είναι ότι όλη αυτή η σχέση με το περιβάλλον χρειάζεται ένα επαναπροσδιορισμό, γιατί η καταστροφή του περιβάλλοντος έχει άμεσες επιπτώσεις και στον ανθρώπινο ψυχισμό, ξέρετε. Φυσικά. Δηλαδή, όταν κάποιος κατοικεί μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον που το καταστρέφει, και ο ψυχισμός του καταστρέφεται, και όλη αυτή η κατάθλιψη που κυριαρχεί γύρω μας και που είναι, αν θέλετε, αυτή τη στιγμή η ψυχοπαθολογία που έχει τη μεγαλύτερη εξάπλωση, ας πούμε, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό πια στις μέρες μας του πληθυσμού έχει κατάθλιψη, νομίζω έχει να κάνει και με το περιβάλλον. Βέβαια. Που είναι ένα καταθλιπτικό. Αυτό που είχε πει ο Πεσόα, ότι η ζωή στις πόλεις είναι πιο μικρή από ό,τι στο σπίτι μου, στην κορυφή του λόφου. Γιατί ναι, λέει τα μεγάλα σπίτια κρύβουν τη θέα, τον ορίζοντα κρύβουν, το βλέμμα μας πρόχνουν μακριά από τον ουρανό, μικρούς μας κάνουν, φτωχούς μας κάνουν, γιατί ο μόνος πλούτος μας είναι να βλέπουμε. Δηλαδή ζούμε σαν, έχουμε κρύψει φοβερό τον ορίζοντα τις ζωές μας, δεν βλέπεις πλέον. Και μάλιστα ένα ποίημα που μέσα που ίσως μπορείς να πεις καμιά στροφή. Ένα ποίημα είναι φανταστικό. Είναι πολύ επίκαιρο. Το οποίο γράφει και το 1990, έτσι. Αλλά είναι τόσο επίκαιρο, γιατί πάντα οι ποιητές, πάντα οι φιλόσοφοι, πάντα οι επιστήμονες είχαν μιλήσει. Είχαν προβλέψει για το. Και ο Φρόιντ είχε πει ότι όπου και αν πήγα είχε πάει ήδη ένας ποιητής. Ναι, ακριβώς. Και λέει το ποίημα «Κάποτε η θάλασσα έφτανε ως εδώ».
τώρα η επιχωμάτωση χωρίς εδώ την εκτοπίζει. Γι' αυτό λοιπόν καλούμε όλους αυτούς που αυτή τη στιγμή αγωνίζονται για τις παραλίες. Καλά, πριν λίγο μιλούσα για αυτό το θέμα. Ναι, να έρθουν στην παράσταση, να δούμε μια άλλη οπτική αυτού του θέματος. Αυτό μέσα από την τέχνη. Ήταν μια μπουλντόζα εδώ κάτω στο λιμάνι, σε ένα μικρό παραλιάκι που έχει, και έπαιρνε την άμμο απ' έξω και την έριχνε μέσα στη θάλασσα. Ναι, δηλαδή αυτό, ναι, ακριβώς αυτό. Ναι, ακριβώς. Δηλαδή, σου λέει τίποτα. Και μετά να ρωτιέσαι, ας πούμε, γιατί. Η τέχνη, ξέρετε, μπορεί να αφυπνίσει το πνεύμα της φύσης. Έχει τεράστια δύναμη, δεν και το συζητάμε. Γι' αυτό θεωρώ δηλαδή ότι ήταν εξαιρετική αυτή η πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού να βάλει αυτή τη θεματική εφέτος. Ναι. Γιατί για μένα αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο, το πιο ισχυρό διακύβευμα στη ζωή μας είναι η καταστροφή του περιβάλλοντος. Είναι η καταστροφή του περιβάλλοντος. Υπονομεύουμε δηλαδή όχι μόνο το εδώ και τώρα, αλλά και το μέλλον μας. Ναι. Και τώρα υπάρχουν και πάρα πολλά σενάρια που εγώ συμφωνώ, πολλοί επιστήμονες έχουν πει ότι και κατά μεγάλο ποσοστό το παιχνίδι χάθηκε. Δηλαδή ο κόσμος τώρα πλέον, η Ευρώπη έχει εστιάσει στο ζήτημα της κλιματικής αλλαγής στη στιγμή όπου στην πραγματικότητα το πρόβλημα είναι για την Ευρώπη οικονομικό πάλι. Θέμα ενεργειακό δηλαδή. Ναι. Τη στιγμή που είδαμε ότι τα καύσιμά μας τελειώνουν ή ότι δεν έχουμε αυτάρκεια καυσίμων για να ζήσει ο Ευρωπαίος, τότε θυμήθηκε την κλιματική κρίση. Ναι, διότι λες να επενδύσω στην πράσινη ενέργεια. Και δεν μιλάμε πια για υπερθέρμανση του πλανήτη, αλλά όπως μου έλεγες εχθές, μιλάμε πια ότι ο πλανήτης είναι εμβρασμό. Και όχι μόνο όχι συμβολικά, βέβαια, που είναι εμβρασμό συμβολικά, αλλά ίσως να είναι και πολύ αργά δηλαδή. Ίσως να δεν, υπάρχει πρόληψη. Υπάρχει πλέον αντίδραση. Ναι. Το πρόβλημα είναι εδώ και έχουμε καθυστερήσει πάρα πολύ. Δεν είναι τυχαίο ότι και η πρόεδρος της Δημοκρατίας που βρίσκεται στο νησί μας και που θα μας τιμήσει και με την παρουσία της στην παράσταση, έχει πάρει την πρωτοβουλία, ας πούμε, με άλλους 6 ομόλογους της, και έχουν με την Πορτογαλία, την Ιταλία, την Κροατία, στη Μεσόγειο, και έχουν βάλει σε προτεραιότητα την κλιματική αλλαγή. Δηλαδή πια όλοι και η πολιτεία κινητοποιούνται, γιατί δεν αρκεί μόνο η προσωπική μας ευθύνη, που εγώ εστιάζω πολύ σε αυτό. Δηλαδή ο πατέρας που κοιτάζει να ταΐσει το παιδί του ή να του προσφέρει, ξέρω εγώ, διακοπές, θα πρέπει να το σκεφτεί πάρα πολύ όταν διπλοπαρκάρει το αυτοκίνητό του στην Αγία Άννα και δεν μπορείς να περάσεις και από τις δύο μεριές παρκαρισμένα, το παράδειγμα που δίνει στο παιδί του. Το παράδειγμα είναι τεράστιο το ζήτημα, διότι είναι και πολιτικό. Δηλαδή υπάρχει τρομερή ευθύνη στον ιδιώτη, στον μεγάλο ιδιώτη, ο οποίος για λόγο κέρδους έχει διαλύσει τα πάντα, ο οποίος δεν μπορεί να ελεγχθεί αυτή τη στιγμή κάτω από την ταμπέλα της ελεύθερης αγοράς, τον οποίο δεν μπορείς αυτόν τον άνθρωπο να τον οργανώσεις, να του πεις σταμάτα την παραγωγή σου. Δεν έχεις τη δύναμη να το κάνεις. Οπότε ναι, είναι πολύ σύνθετο το ζήτημα, είναι τεράστιο ζήτημα και πρέπει να ενεργήσουμε χθες. Δηλαδή έχει αργήσει πάρα πολύ το πράγμα. Νομίζω ότι η ανάπτυξη, όλη αυτή η προβληματική σχετικά με την κλιματική κρίση έχει εξαπλωθεί και σε άλλους, ας πούμε, τομείς πέρα από τις φυσικές επιστήμες, στην πολιτική, στην τέχνη. Βέβαια. Και εγώ θα έλεγα, με αφορμή αυτό, επειδή έχονται και εκλογές, θα πρέπει ο κάθε πολίτης πριν ψηφίσει ή αν ψηφίσει κάποιον να τον ρωτάει πριν, εσύ τι έχεις κάνει, τι πρόκειται να κάνεις για την κλιματική κρίση. Τι ενημέρωση αλλά έχεις και για τον τι πολιτισμό. Τι ενημέρωση έχεις για τον πολιτισμό και για το περιβάλλον φυσικά. Δηλαδή γιατί νομίζω οι Δήμοι δεν έχουν κανένα ουσιαστικό ενδιαφέρον για τον πολιτισμό. Και ο πολιτισμός και το περιβάλλον είναι πάρα πολύ κοντά. Ο τρόπος να αφυπνίσεις τα πνεύματα του πολίτη, αν δεν το κάνεις μέσα από τον πολιτισμό, και δεν μιλάω μόνο για την τέχνη, αλλά για την κουλτούρα του κόσμου. Πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία. Βέβαια. Ο τρόπος δηλαδή αντίληψης του τι είναι ο άνθρωπος πάνω στη γη. Κατάλαβες, δηλαδή πρέπει να αλλάξει όλο αυτό. Ο πολιτισμός μπορεί να το κάνει αυτό. Δεν μπορείς να... Φυσικά χρειάζεται και το κράτος, νόμοι, αυστηρότερη κουλουπού, αλλά ο πολιτισμός μπορεί να αφυπνίσει το μέσα του ανθρώπου. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Mm-hmm. Πολύ. Τι άλλο θα δούμε στις δύο αυτές βραδιές, στις δύο αυτές παραστάσεις? Η παράσταση αυτή, το πρόγραμμα «Ολιάδανες Ένας Πολιτισμός» απαιτεί σε κάθε παράσταση να συμμετέχουν δύο τέχνες. Ναι. Εμάς εδώ θα έλεγα συμμετέχουν τρεις τέχνες. Δηλαδή υπάρχει η μουσική, υπάρχει η ποίηση, μέσα από την ποίηση υπάρχει ο λόγος, μέσα από τα κείμενα του Μπίχνερ και όλου αυτού του κινήματος «Θύελα και Ορμή» είναι ένα κίνημα του 18ου-19ου αιώνα που έχει εστιάσει πολύ στη φύση και τη σχέση της με τον άνθρωπο.
Πέρα λοιπόν από τα κείμενα και τη μουσική, υπάρχει και ένα εικαστικό κομμάτι με τον Αλέξανδρο τον Κακλαμάνο, που έναν πολύ γνωστό εικαστικό που έχει κάνει κάποια βίντεο που αφορούν αυτά. Έχουμε ζητήσει μάλιστα και έχουμε συμπεριλάβει και κάποιες εικόνες και από εμβληματικές έτσι, περιοχές της Νάξου, όπως είναι η Λαγκούνα ή το Κεδρόδασος. Πολύ ωραία. Που απειλούνται και που, γιατί μας ενδιαφέρει και η Νάξος φυσικά, που έχει ένα τόσο ενδιαφέρον φυσικό περιβάλλον και το οποίο δυστυχώς οι άνθρωποι καταστρέφουν, δηλαδή είναι πραγματικά... Κάθε εποχή βέβαια έχει τις δικές της καταστροφές. Στην παράσταση που είχαμε πριν δύο μέρες διαβάστηκε ένα κείμενο του Καμπανέλη που έλεγε ότι το 52 ήρθε στην Άξο και δεν αναγνώριζε την Άξο και αναρωτιόταν αν αυτοί που μένανε πιστεύουν ότι ήταν ακόμα αναξιώτες ή αν μένανε ότι αυτούς θεωρούσε ότι πια ήταν ένας άλλος λαός που έμενε να έρθει. Σε ένα άλλο νησί. Νόμιζε ότι αποβιβάστηκε σε ένα άλλο νησί. Φαντάσου να μπορούσε να έρθει σήμερα, ας πούμε. Σκεφτείτε θα το 52 το έλεγε αυτό. Σκεφτείτε το 2023 τι θα έλεγε. Καταλάβετε λοιπόν πόση καταστροφή έχουμε κάνει στο όνομα της βιώσιμης ανάπτυξης που λέμε και όλα αυτά. Δηλαδή θεωρούμε τη βιώσιμη ανάπτυξη ότι έχει να κάνει με το κέρδος. Θα κλείσουμε το ραντεβού μας στον πύργο Μπαζέου για αύριο το βράδυ. Τι ώρα είμαστε? 9.30 και μεθαύριο. Αύριο και μεθαύριο. Και Παρασκευή, ναι. Και το Σάββατο 9.30. Θα χαρούμε να σας δούμε και θα χαρούμε και όλο αυτόν τον κόσμο που πολύ σωστά αγωνίζεται για τις παραλίες, που από ό,τι μαθαίνω προς στιγμήν γίνονται κάποιες αλλαγές και την επομένη επαναφέρονται τα πάντα. Δυστυχώς δηλαδή το ελληνικό δαιμόνιο φτάνει μέχρι εκεί. Να ενώσουν με την παρουσία τους, να ενώσουμε όλοι μαζί τη φωνή μας για μια Νάξο πιο βιώσιμη. Και όσο, η παράσταση θα έχει δωρεάν είσοδο. Ναι, το ξαναπούμε. Ναι. Και να μπορούμε να αντισταθούμε λίγο σε αυτή την αυτοκαταστροφή, και η τέχνη μας δείχνει πάντα έναν δρόμο γι' αυτό. Πολύ ωραία. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά που ήσασταν μαζί μας. Η συζήτηση μας ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Είχα πολλά στο μυαλό μου να σας ρωτήσω. Ο χρόνος ήταν λίγος. Δεν προλάβαμε. Πιστεύω θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε σε μια φυσικά επόμενη εκπομπή. Εμείς σας ευχαριστούμε που και εσείς από το Μετερίζει αυτό κάνετε και εσείς το δικό σας, τη δικιά σας προσπάθεια. Προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Γιατί για τον επαναλαμβάνω τόπο πάντα ότι πρέπει να όλοι μας να κάνουμε ό,τι μπορούμε για τη φύση και το περιβάλλον. Είναι για μας το πιο πέρα από την οικονομία, την πολιτική, όλα. Και μέσα στο περιβάλλον, αν θέλετε, είναι η τράπεζα πάνω στην οποία όλα εμφανίζονται. Μπαίνει μέσα η τέχνη, η πολιτική, η ανθρώπινη ψυχή, η ψυχολογία, τα έτσι, πάντα. Έτσι είναι. Να είστε καλά πολύ και καλή μας συνέχεια. Καλή επιτυχία. Θα τα πούμε στον πύργο.